Επεισοδιακή καταδίωξη έγινε ανοιχτά τη ΚΟ όταν λιμενικοί ακινητοποίησαν σκάφος με Τούρκο διακινητή μεταναστών που δεν σταμάτησε στο σήμα τους. Άνδρες του λιμενικού επιχειρούν να ακινητοποιήσουν Τούρκο δουλέμπορο που προσπαθεί να ξεφύγει. Δεν υπακούει στα σήματά τους και οι λιμενικοί ρίχνουν προειδοποιητικές βολές. Ο χειριστής της Λέμβου δεν το είτε. Αναπτύσσει ταχύτητα και κατευθύνεται προς τις τουρκικές ακτές. Οι λιμενικοί πυροβολούν στη μηχανή του σκάφους και κατορθώνουν να ακινητοποιήσουν τον Τούρκο χειριστή. Ήταν συνέχεια ένα σκάφο στη μέση, το οποίο προσπαθούσε να γλιτώσει, και τα τέσσερα σκάφη, δηλαδή τα δύο ελληνικά και τα δύο τουρκικά, να γυρίζουν γύρω-γύρω από αυτό το σκάφος. Σαν αυτό δεν έχω ξαναδεί. Να γίνεται πλοκή τώρα με πέντε σκάφη. Κράτησε περίπου μισή ώρα, που ίσως και παραπάνω, και ήταν τόσο έντονη που εγώ φοβήθηκα ότι θα γίνει σοβαρό επεισόδιο. Ο 32χρονος είχε αποβιβάσει τέσσερις μεθανάστες σε παραλία στην ΚΟ. Έγινε αντιληπτός όμως από στρατιωτικό παρατηρητήριο και μετά από την καταδίωξη συνελήφθη. Οι άνδρες του λιμενικού συνέλαβαν και δύο Τούρκους δουλέμπορους, ύστερα από το ναυάγιο που σημειώθηκε την Τετάρτη το πρωί ανοιχτά της ΚΟ και είχε ως συνέπεια να χάσει ένας μετανάστης τη ζωή του.